Ενδιαφέρονται οι νέοι για την πολιτική και αν ναι, με τι κριτήρια θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές? Αυτό είναι το ερώτημα που θέσαμε στους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην πλειοψηφία τους φέρεται να ενδιαφέρονται για την πολιτική επικαιρότητα και να ενημερώνονται, ενώ υπάρχουν και πολλοί που δηλώνουν ότι η πολιτική δεν τους ενδιαφέρει. Ναι, κάτι λίγα. Έτσι λέω. Είναι σημαντικό, πιστεύεις, να ενημερώνεστε? Ναι, φυσικά και είναι σημαντικό, αλίμονο. Στην ηλικία μας που έχουμε ενηλικιωθεί πρέπει να ενημερωνόμαστε. Εγώ προσωπικά ναι, γιατί πιστεύω ότι πρέπει για ο κάθε φοιτητής να ενημερώνεται για να ξέρει και δεν ψηφίζουμε μόνο στο πανεπιστήμιο, ψηφίζουμε και γενικά, οπότε η άγνοια δεν κάνει καλό. Εγώ προσωπικά ενημερώνομαι σχετικά με την επικαιρότητα, τι παίζει. Κυρίως τι θέματα κοιτάς έτσι επικαιρότητα σε όσον αφορά την πολιτική? Θέματα εθνικού ζητήματος, π.χ. μακεδονικό και τέτοια. Και θέματα που αφορούν εμένα άμεσα, ψηφίσματα για την παιδεία, για το πανεπιστήμιο και τέτοια. Καθόλου. Γιατί? Και δεν ασχολούμαι με αυτά. Γενικότερα δεν σε ενδιαφέρουν? Όχι, δεν με ενδιαφέρουν. Ναι, ενημερωνόμαστε. Γενικότερα σε ενδιαφέρει να μαθαίνεις τι γίνεται? Ναι. Εφημερίδες. Μέσω ίντερνετ, αυτά. Περισσότερο τι διαβάζεις όσον αφορά την πολιτική? Τι σε ενδιαφέρει περισσότερο να κοιτάξεις? Κυρίως όσον αφορά την εκπαίδευση, το τι γίνεται με τα πανεπιστήμια και όλα αυτά. Και μετά γενικότερα θέματα σχετικά με την πολιτική αυτό. Όσον αφορά στα κριτήρια που θα ψηφίσουν οι φοιτητές. Σίγουρα με το πώς έχουν κυλήσει τα πράγματα στη χώρα μας. Και τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω, θα κάτσω να το σκεφτώ σίγουρα πρώτα πριν ψηφίσω και ανάλογα θα δείξει. Λοιπόν, αλήθεια, δεν πολύ ασχολούμαστε. Ποιος είναι ο λόγος? Μας έχει κουράσει αυτή η κατάσταση και δεν πολύ ασχολούμαστε. Τα κριτήρια που θα ψηφίσει, ποια θα είναι? Δεν τα έχω σκεφτεί ακόμα. Ακόμα δεν έχω σκεφτεί τι θα ψηφίσω. Γενικότερα, η ενημέρωση πιστεύετε βοηθάει ή απλώς δεν σας αφήνει αδιάφορο? Σίγουρα βοηθάει, αλλά ταυτόχρονα εμένα με αφήνει και διάφορη, γιατί βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνεται το ίδιο. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές και οι ευρωεκλογές είναι κοντά και τα κόμματα ποντάρουν στη συμμετοχή των νέων.